πρόσεχε. Αλλά γενικότερα η δουλειά μας θέλει πολύ, πολύ προσοχή στις επιλογές. Και εδώ είναι το σημαντικό. Τι επιλογές θα κάνεις στη δουλειά σου? Τι επιλογές τραγουδιών θα κάνεις, ας πούμε, γιατί πέρα από το να είσαι ένας προσεκτικός, είσαι ένας προσεκτικός άνθρωπος, τι επιλογές θα κάνεις στο ρεπερτόριο, αυτά που θα τραγουδήσεις, τι δουλειά θα βγάλεις κάθε φορά, ας πούμε, στον αέρα. Είσαι κύριος, πρώτον. Δηλαδή, όση ώρα μιλάς, εσύ δεν το έκανες, τους παρακολουθούσες με σεβασμό. Εδώ τώρα τριγύρω έχει γίνει πανικός και σου βγάζω το καπέλο, Δημήτρη. Το σκούφο εννοείς. Πρέπει να απαντήσω. Ξεκίνησε ο παιδικός, εσύ δεν το έκανες, τι θα κάνουμε. Ποιος μου έκανε. Επίσης, αν κάποιος ξέρει φίλη ακροάτρια, φίλος ακροατής, να τον ξεματιάσει γιατί λέει ότι... Ναι, κάποιος με έχει γλωσσοφάει και έχω πεθάνει. Είσαι πολύ όμορφος σήμερα. Κύριε. Ραντεβού στο Γιάννη Μουσικό Θέατρο, κάτι για το χώρο, είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, έτσι. Καταπληκτικός χώρος. Mm-hmm. Πάρα πολύ όμορφος χώρος που πραγματικά μας εμπνέει. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Βεβαίω, Στέλιο, είναι εκπληκτικός. Ο άνθρωπος είναι. Ο Χάρης τραβάει βίντεο. Εντάξει. Τα γνωστά. Όχι, είναι όντως ένας εκπληκτικός χώρος και. Και ουσιαστικά σε αυτό το χώρο που όπως το λέει Γιάννη το Μουσικό Θέατρο, ένα θέατρο που όλοι βλέπουν, όλοι διασκεδάζουν, υπάρχουν τραπέζια να καθίσουν και να παραγγείλουν. Και καρέκλες. Το ποδό τους. Μπράβο, Χάρη. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, από την Παρασκευή, ρε παιδιά, τι ώρα είναι? Τώρα. Όχι τώρα, τι πάει η παράσταση. Ξεκινάμε γύρω στις 11.30. 11.30. Για 4 ώρες. Και βάλε. 4 ώρες και βάλε. Mm. Είστε και οι 4 μαζί πάνω. Είμαστε συνεχώς οι 4 μαζί. Mm-hmm. Φέτος. Στην αρχή της περιοδίας μας, ας το ονομάσουμε. Τι σημασία έχει αυτό? Ναι, είμαστε και οι 4 επάνω συνέχεια. Θες να πεις ότι κάποτε δεν ήμασταν? Ποιον ενδιαφέρει? Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή είχαμε κάνει διάδες. Δηλαδή έβγαινα κάποια στιγμή. Γι' αυτό σε διέκοψα, γιατί δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δημήτρης με το Χάρη, αλλά τώρα είμαστε πλέον και οι 4 επάνω. Έτσι, αν εξαιρέσει κάποια διαλυματάκια που κάνουν τα κορίτσια. Ναι, οι δύο κοπέλες που έχουμε μαζί μας. Ο Στέλιος και ο Γρηγόρης εννοεί. Ναι, είμαστε, αλλά είναι 15-20 λεπτά το διαλυματάκι αυτό. Λοιπόν, θα πάρω. Μια ψαρόβαρκα. Θα κάνω ένα τηλεφώνημα εκεί στο κύριο Σφαγιανάκη να έχουμε κάποιες προσκλήσεις τις επόμενες ημέρες. Ο Νότης είναι σε άλλο μαγαζί. Έτσι. Το Νότη, το Σφαγιανάκη, ποιο θα πάρει? Του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Α, αυτό ναι. Και να σου πάρει και τα βίντεο που τραβάς. Εσύ που έχεις γράψει 113.000 Twitch, δεν θα έπρεπε να μιλάς για ηλεκτρονικό έγκλημα. Έτσι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλίμονο. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ. Χαρά και εμείς. Θα μας ξαναδοθεί έτσι η δυνατότητα να τα πούμε.